Καλημέρα. Καλησπέρα. Επειδή είναι η πρώτη φορά κιόλας που μιλάω για αυτά τα θέματα, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και αυτές εδώ πέρα. Να χρησιμοποιήσω και αυτές εδώ πέρα τις σημειώσεις. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ιδιαίτερα την κυρία Βίβια Κούνιο. Και να πούμε ότι το 2012 η Θεσσαλονίκη γιορτάζει 100 χρόνια ελληνικής διοίκησης. Και ταυτόχρονα η δική μου οικογένεια γιορτάζει τα 520 χρόνια παραμονής σε αυτή την πόλη. Γιατί ανήκω στην πρώτη γενιά των αφαιρετητών Εβραίων που ήρθαν εδώ. Και παρά τα 2.000 συνολικά χρόνια παρουσίας στην πόλη, που καθιστούν τους Εβραίους την παλαιότερη θρησκευτική ομάδα της, τα σημερινά δεδομένα μας καθιστούν ξένους. Μια ομάδα που στην καλύτερη των περιπτώσεων την δεχόμαστε κάτω από μια ομπρέλα πολυπολιτισμικότητας. Γεγονός βέβαια προσωπικά με αγχώνει όσον αφορά την απορρόφηση των νέων μεταναστών, των Αλβανών, των Ρώσων, των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γιατί αν 2.000 χρόνια δεν επιτρέπουν σε μια ομάδα η οποία σήμερα τουλάχιστον είναι σχετικά υψηλού εικονομορφωτικού επίπεδου, όπως οι Εβραίοι, να θεωρηθούν μέλος του αστικού κόρπους, τότε έχουμε πρόβλημα σαν πόλη. Κι όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Η σημασία της Θεσσαλονίκης για τον εβραϊκό κόσμο δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι συνιστούσαν την πλειοψηφία της. Αυτό συνέβαινε και αλλού. Ούτε στην τεράστια πνευματική ή οικονομική της παραγωγή. Η σημασία της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι κάτι που οφείλει να γίνει κατανοητό, είναι ότι για πρώτη φορά οι Εβραίοι μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια κοινωνία όχι περιχαρακωμένη στα στενά όρια ενός γκέτο, αλλά να ταυτίσουν την τύχη της πόλης με την τύχη της ίδιας της κοινότητας. Η δραστηριότητα των εβραϊκών κοινοτικών οργάνων επεκτείνονταν σε τομείς εκτός του στενού εβραϊκού ενδιαφέροντος, όπως την οικιστική ανάπτυξη, τη υγιεινή και άλλους που επηρέαζαν το σύνολο της πόλης. Έτσι κατάφεραν να συστήσουν αυτό που ο πατέρας του σύγχρονου Ισραήλ, ο Νταβίν Μπεν-Γκουριόν, ο οποίος σαν και Πολωνός ήρθε εδώ να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, ονόμαζε ως την πρώτη σύγχρονη εβραϊκή πόλη πριν το Τελ Αβίβ. Μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται και όλη την αδυναμία μας να δώσουμε ένα μονοδιάστατο χαρακτήρα σε αυτόν εδώ πέρα τον πληθυσμό. Αντίθετα με τις κοινές αντιλήψεις, η πλειοψηφία των Εβραίων ασχολούταν με επαγγέλματα της θάλασσας, ήταν ψαράδες και λιμενεργάτες. Κι όμως δεν μπορούμε να το πούμε ναυτικό λαό. Κυριαρχούσαν στο μικρό εμπόριο, αλλά ακόμα περισσότερο κυριαρχούσαν στους βιομηχανικούς εργάτες. Ενώ η πλουσιότερη κάτοικη της πόλης ήταν η Μοδιάνο και η Αλατίνη. Η έννοια όμως της πολυπολιτισμικότητας εκείνη την εποχή δεν ήταν η ιδηλιακή εικόνα μιας Παξ Οτομάνα. Οι μουσουλμάνοι ήταν η αδιαφιλονίκητη κυρίαρχη αυτής της πόλης, οι Εβραίοι μπορεί να έδιναν τον τόνο και τη μυρωδιά της, ενώ οι Έλληνες και οι Φράγκοι έδιναν στην πόλη την πολυμορφία της. Πολύ σημαντικότερες όμως, ακόμα και πέρα από τις εθνικές διαφορές, στο 19ο αιώνα αναδείχθηκαν οι ταξικές διαφορές εντός της κάθε κοινότητας. Γεγονός που επέτρεπε τη δημιουργία πραγματικά πολυπολιτισμικών υποκοινωνιών εντός της πόλης. Όπως παραδείγματος χάρη ήταν το κλαμπ του Θεσσαλονίκη για τα πλούσια αστικά στρώματα ή η φεντερασιόν για τους πρωτοπρολετάριους. Μια κατάσταση στην οποία σε αυτή εδώ πέρα που ο λογοτέχνης Καρκαβίτσας την ονόμασε Εβραιούπολη, τα ισπανοεβραϊκά να μπορούν να μιλούνται τόσο από τον καθηγητή αρχαιολογίας Ανδρόνικο, όσο και από τους χριστιανούς εργάτες που δούλευαν στο λιμάνι. Αυτή η πραγματικότητα έγινε σεβαστή από την πρώτη δεκαετία της ελληνικής κατοχής, γεγονός που ίσως να φαίνεται περίεργο στον αυτοσύγχρονο αναγνώστη, αλλά είναι απόλυτα κατανοητό άμα κανείς σκεφτεί τις ισορροπίες των δυνάμεων της εποχής. Η άφιξη των προσφύγων και η απέλαση των μουσουλμάνων άλλαξε αυτές τις ισορροπίες και επέτρεψε την εκδήλωση μιας στοχευμένης αποεβραιοποίησης της πόλης που κορυφώθηκε, και η ημερομηνία εδώ δεν είναι τυχαία, είναι 1943-1953, μετά τον πόλεμο. Κορυφαίο και ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η καταστροφή του νεκροταφείου, του μεγαλύτερου εβραϊκού νεκροταφείου στον κόσμο, με 350 με μισό εκατομμύριο τάφους, που ο παλαιότερος εντοπίζεται τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν και μπορείτε ακόμα να τον δείτε μέσα στο κουβούκλιο που βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η καταστροφή του δεν ήταν έργο κάποιων Γερμανών ή κάποιων κακών δοσύλλογων. Προσπάθειες καταστροφής του είχαν ξεκινήσει ταυτόχρονα με την εδραίωση της ελληνικής κυριαρχίας. Η ιδέα γενίαση της καταστροφής του υπήρξε προϊόν έμπνευσης Χριστιανικής Επιτροπής που ζήτησε την άδεια από τον Γερμανό διοικητή και εκτελέστηκε από τον ίδιο το Δήμο. Και τονίζω ότι χρησιμοποίησα τον όρο γενίαση, γιατί η καταστροφή 350.000 τάφων δεν είναι δυνατόν να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και ούτε έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου μόνο. Αλλά συνεχίστηκε και για δεκαετίες μετά. Και όργανα δεν υπήρξαν μόνο η Εκκλησία που χρησιμοποίησε κλεμμένες ταφόπλακες για τον καλοπισμό των εκκλησιών της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, τη Ρωτώντα, την Αγία Σοφία,
Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει στην κρύπτη του Αγίου Δημητρίου και να βρει τα φόβλακες με εβραϊκά ονόματα. Σήμερα, 60 χρόνια μετά. Ή από το κράτος που δημιούργησε πλατείες όπως την Ναβαρίνου, της Ρωτώντας ή του Βασιλικού Θεάτρου. Και ξαναλέω, στην πλατεία Ναβαρίνου αυτή τη στιγμή μπορούν να βρεθούν τα φόβλακες. Δεκάδες μαρτυρίες μιλούν για απλό κόσμο. Δεκάδες μαρτυρίες μιλούν για απλό κόσμο που έσκαβε για χρυσό τους τάφους. Ή που ψάρευε εβραϊκά κρανία για να προσπάσει χρυσά δόντια για να τα πουλήσει στους χρυσοχούς της Βαλαωρίτου. Αυτά τα γεγονότα τα αναφέρω γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει κατανοητή όλη αυτή η λυσόδιες άρνηση αυτής της πόλης, αυτού του παρακράτους που αναφέρθηκε πιο πριν, να αναγνωρίσουμε το παρελθόν της και να σταματήσει να καταφεύγει σε μια φαντασιακή ιστορία που διαψεύδεται από την οικογενειακή ιστορία των ίδιων των κατοίκων της. Όπως ανέφερε ο κύριος Μεταφίδης, οι γηγενείς ονομάζονται άνθρωποι που στην προσωπική τους ιστορία αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσφυγες. Επίσης εξηγεί την φοβικότητα της ίδιας της εβραϊκής κοινότητας απέναντι σε προσπάθειες αναβίωσης ενός παρελθόντος το οποίο καταπνίγει βία από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα το επικαλούνται. Το 1912, και εδώ έχει δίκιο ο κ. Μαρκέτος, είναι υπερβολικά κοντά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε αυθεντικά για την πολυπολιτισμικότητα αυτής της πόλης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορούμε να επικοινωνήσουμε τη γνώση περί ύπαρξης μιας κοινωνίας. Αλλά έχοντας υπόψη ότι αυτή στη συνείδηση των σημερινών χριστιανών κατοίκων της δεν συνδέεται με τη σημερινή πόλη. Μια έκθεση για την πολύγλωση Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά μεταφέρει την ίδια συγκινησιακή φόρτιση όπως ένα ντοκιματέρ για την Πολυνησία. Δηλαδή, ενδιαφέρον μεν, αλλά απόμακρο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ύπαρξη αυτού του πλούτου και το τραύμα της απώλειας δεν είναι μέρος του δημοσίου λόγου. Και ακόμα και όταν αυτό αναφέρεται, γίνεται υπό όρους της κυρίαρχης πλειοψηφίας, που επιβάλλει σήμερα μέχρι και το λεξιλόγιο της. Χωρίς τη δημόσια αναγνώριση των μηχανισμών που επέφεραν την αποεβραιοποίησή της και από εβραϊκή άποψη, θεωρείται υποκριτικό να επιρρύπτεται όλη η ευθύνη σε 5-10 κακούς δοσύλλογους, το μόνο που μπορεί να επιτευχθεί είναι μια εξίσου πλαστή ιδεατή ταυτότητα, στην οποία οι Εβραίοι θα είναι αναγκασμένοι να λένε. Μάλιστα, κύριε, όπως ακριβώς έλεγαν στους συνεργάτες των Γερμανών που είχαν ενσωματωθεί στο μετεμφυλιακό κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας και των προβλημάτων που δημιουργούνται είναι η ίδια υπόθεση του δικτύου των μαρτυρικών πόλεων που αναδείχθηκε από προοδευτικές ομάδες αυτής της πόλης. Το δίκτυο ήταν γνωστό πολύ πριν να απασχολήσει τη Θεσσαλονίκη και είχε εκδώσει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Μαύρη βίβλος της κατοχής», προκαλώντας προβληματισμό γιατί αφιερώνε 4 γραμμές σε σύνολο 130 σελίδων για το ολοκαύτωμα, δείχνοντας πολύ πριν τον κύριο Παπαγεωργόπουλο για το αν η Θεσσαλονίκη είναι μαρτυρική πόλη ή όχι. Αλλά ακόμα και η μία ένταξη, όπως μαθαίνουμε από τον κύριο Μεταφίδη και τον ευχαριστώ, θα γινόταν υπό όρους μη απόδοση των περιουσιών. Αλλά γιατί αυτό? Γιατί οι συνεργάτες των Γερμανών σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο το σύνολο των αρχών της πόλης, αρκετές χιλιάδες χριστιανοί Θεσσαλονικείς σε ένα ποσοστό που αγγίζει 20-30% των οικογενειακών πυρήνων της εποχής. Η συγκεκριμένη συζήτηση μιλάει για την πολυπολιτισμικότητα, οπότε ίσως καλύτερα να γίνουν ορισμένες προτάσεις. Προσωπική μου άποψη και αντλώντας από την εμπειρία του εξωτερικού, πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί αναγκαστικά από πάνω προς τα κάτω. Μια προσπάθεια προσέγγισης της πραγματικής ιστορίας, ενσωματώνοντας τη δημόσια ιστορία όχι ως παράρτημα, ως σαν μια εξωτική πολυπολιτισμικότητα και σίγουρα όχι κάτω από όρους αναπαραγωγής των υπάρχοντων εξουσιαστικών δομών που ορίζουν τις σχέσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Ξεχωριστές εκθέσεις και ξεχωριστές ομιλίες για την εβραϊκή κοινότητα της πόλης είναι ανεπιθύμητες όταν εκφράζουν συνολικές πτυχές της ζωής της πόλης. Κάθε επαγγελματική ή κρατική δομή οφείλει να κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να περιλάβει την εβραϊκή πτυχή της ιστορίας της. Είναι απαράδεκτο ο δικηγορικός σύλλογος να θέτει ως ημερομηνία ίδρυσής του το 1914, αγνοώντας την πολυεθνική ίδρυσή του τον προηγούμενο αιώνα, ή η μαθηματική σχολή του Αριστοτελείου να αγνοεί το σημαντικότερο σαλονικιό μαθηματικό όλων των εποχών, τον Ραφαήλ Σαλέμ, που γεννήθηκε στη Βίλα Σαλέμ, αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως παλιό ιταλικό προξενείο επί της Βασιλίσσης Όλγας. Αυτή η αναδημιουργία μιας νέας ταυτότητας είναι κάτι εφικτό και ήδη έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη με τη συνειδητή και κεντρικά σχεδιασμένη αναβίωση της βυζαντινής ταυτότητας στις δεκαετίες 30 και με το διάλειμμα του πολέμου 50. Μια αναβίωση η οποία έγινε...
μια αναβίωση η οποία έγινε και δυνατή χάρη και στις κλεμμένες εβραϊκές ταφόβλακες που επισκέβασαν τις εκκλησίες, πλατείες και πεζοδρόμια της πόλης. Το ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκης είναι καταδικασμένο να είναι τόσο συναφές με την πόλη όσο η σφαγή στο Νταρφούρ, γιατί παραμένει ένα γεγονός που συνέβη στους άλλους. Μια πρόταση που κλέβω από μια γερμανική πόλη. Την εβδομάδα της κρατικής ημέρας μνήμης και θυμάτων ολοκαυτώματος, το 2012, να τοποθετηθούν αν όχι 50.000 σκόνη με το όνομα κάθε Εβραίου μπροστά από το κάθε σπίτι που ζούσε το 1943, τουλάχιστον για κάθε οικογένεια. Μια απτή συνειδητοποίηση της σύνδεσης της μνήμης και του χώρου. Κενές αναφορές σε πολυπολιτισμικότητα είναι καταδικασμένες να είναι ευκολόγια και ελαφρώς βελτιωμένες εκδοχές της ιστορίας όπως την αντιλαμβάνεται το βαθύ εθνικοπατριωτικό κράτος που ταλανίζει την πόλη όπως σωστά αναφέρθηκε. Μπορεί η εβραϊκή κοινότητα να είναι ένα φάντασμα του προηγούμενου εαυτού της, αλλά ευτυχώς ακόμα διαθέτουμε ένα υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό δυσανάλογο του μεγέθους μας. Ενώ ανεκμετάλλευτη παραμένει τεράστια δεξαμενή δεκάδων χιλιάδων μελών της θεσσαλονικιώτικης διασποράς που βρίσκεται στη Γαλλία, στην Αμερική και στο Ισραήλ. Η σημερινή διοίκηση της πόλης αποτελεί μια νότα αισιοδοξίας μαζί με τη βοήθεια και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Και προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάξουμε ρότα στο βυθιζόμενο από την ύφεση καράβι της πόλης. Αλλά αν θέλουμε να εξαργυρώσουμε το ένοχο παρελθόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με όρους αντιπαράθεσης προφανώς, αλλά ούτε και με κάλπικα νομίσματα. Η τόπη συνάντηση είναι πολύ περισσότερη από ό,τι νομίζουμε. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όλοι έχετε περάσει από το στόμα Αλακοπής. Είναι μαζεμένα όλα τα μπαράκια. Αλλά πόσοι ξέρετε ότι το ρολόι έχει σταματήσει την ώρα του μεγάλου σεισμού του 1978. Ενώ το εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας κτίριο, που κρύβεται πίσω από διαφημίσεις από ζωβρακοφανέλες Μινέρβα, είναι η τράπεζα του Αλατίνη, ανάμεσα σε μια θάλασσα εβραϊκών κτίριων. Πόσοι ξέρουν τη σύνδεση της δολοφονίας Λαμπράκη με το εβραϊκό κτίριο Μαλάχ, που είναι απέναντι από το μνημείο του, της οικογένειας Μαλάχ, από την οποία κατάγεται και η γυναίκα του σημερινού Προέδρου, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικόλα Σαρκοζή. Πριν μίλησα για την σύνδεση χώρου και μνήμης. Με 50.000 μικρούς κόνους, μετατρέποντας το ολοκαύτωμα από ένα ιστορικό γεγονός στην ανάμνηση παραδείγματος χάρη του θείου μου του Σαμπετάη που έπαιζε σαξόφωνο και ζούσε στο συνοικισμό της Ραμόνας πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό και άλλων δεκάδων μελών της οικογένειάς μου. Που πέθαναν έτσι ώστε εγώ και ο πατέρας μου να είμαστε οι μόνοι εκπρόσωποι χιλιάδων μελών της οικογένειάς μας, της οικογένειας Βαένα, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, αγάπησαν και πέθαναν σε αυτόν τον τόπο. Είναι όμως το δικό σας χέρι να μπορέσουμε μαζί να αντλήσουμε δύναμη από τις ιστορίες των οικογενειών μας για μια δίκαια και πλούσια κοινωνία για όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης. Αρχαίους και νέους, χριστιανούς, Εβραίους, Έλληνες και ξένους. Ευχαριστώ.